Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνδεθούμε με τα στούντιο του RTV στην Ιγουμενίτσα και να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο Βαγγέλη Μάστορα. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βίκη, καλησπέρα στους φίλους μας που ακολουθούν. Πάμε να ξεκινήσουμε από το κίνημα αλλαγής και τους υποψήφιους μνηστήρες για την θέση της Προεδρίας. Ενώ μέχρι προχθές γνωρίζαμε, ας πούμε, δύο, άντε το πολύ ένα τρίτο όνομα που έπαιζε, αν θα ήταν τελικά υποψήφιος, ξαφνικά βλέπουμε χτες και σήμερα και άλλα ονόματα στην κούρσα της διαδοχής. Δηλαδή, ο κύριος Χριστίδης, ας πούμε, ο κύριος Γερουλάνος, που ακόμη η υποψηφιότητά του μέχρι και χθες ήταν είναι δεν είναι. Λοιπόν, τι ποσοστά καταγράφει το ΠΑΣΟΚ, το κίνημα αλλαγής. Έτσι, έχεις απόλυτο δίκαιο, τώρα το θέτεις στην πιο σωστή του βάση. 8%. Είσαι λάθος. Τι, 5? 6 δώσατε τελευταία δημοσκοπή. Εντάξει. Άρα, δεν το είπα έτσι το 8 ούτε το 5, γιατί ξέρεις, 8 λένε κάποιοι από τα οργανωτικά, από τις τοπικές οργανώσεις. Ναι, ότι έχει ανέβει το ποσοστό, οι προχθεσινές δημοσκοπήσεις έκαναν λόγο και για 5%. Όχι, 6,1 έδινε η μέτρο ανάλυσης. Μισό λεπτό. Δεν είναι, δεν είναι ότι το λέω εγώ απαξιωτικά ελληνικά, έτσι. Σωστό. Καλά, μπορεί η δημοσκόπηση να πέσει έξω. Μπορεί να πάρει 106. Μακάρι. Αλλά προς το παρόν δίνει 6. Ναι. 6 λοιπόν τις εκατόες δεν είναι. Άρα ένας υποψήφιος για κάθε μία ποσοστιαία μονάδα. Κακό χωριό, τα λίγα σπίτια. Το έχουμε πει και άλλη φορά. Η φτώχεια φέρνει γκρίνια, το έχουμε πει και άλλη φορά. Εδώ ο κόσμος καίγεται και το ΠΑΣΟΚ φτιασιδώνεται και το κοινάλ, συγγνώμη. Κάποιοι το λένε και ΠΑΣΟΚ, τέλος πάντων. Φτιασιδώνεται και στολίζεται και έχουμε, όπως είπες, 6 υποψήφιους σε ένα κόμμα του 6%. Πρώτα απ' όλα θέλω να επισημάνω κάτι το οποίο υποθέτω με το οποίο θα συμφωνήσουν και πολλοί από αυτούς οι οποίοι θα ανήκουν στο κοινάλ και θα ψηφίσουν και στις εκλογές. Αυτή η πληθώρα και η πλειοδοσία υποψηφιοτήτων είναι καταρχάς η οποία προέκυψε αμέσως μετά την επιδείνωση της υγείας της Προέδρου και την εισαγωγή της στο νοσοκομείο και μετά τη δήλωσή της ότι η ίδια αποσύρει την υποψηφιότητα, μετά από τις πρώτες δηλώσεις των πρώτων ωρών ότι αναστέλουν την προεκλογική τους δραστηριότητα οι μέχρι τότε δηλωθέντες ως υποψήφιοι. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο το κάνουν αυτό για λόγους πραγματικά έτσι συναισθηματικούς και ανθρώπινους και συντροφικούς και όλα αυτά, ή το είπαν για την τιμή των όπλων και για να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Γιατί η πολιτική, αγαπητή Βίκη, είναι πολύ σκληρή, είναι ομοί, είναι αδυσόπιτη, είναι αμήλικτη. Και όπως είπε ο μεγάλος Όσκαρ Ουάιλντ, στην πολιτική η προδοσία είναι δεδομένη. Απλά είναι θέμα χρόνου πότε θα εκδηλωθεί. Αυτό ισχύει για όλους. Αυτό ως γενικότερη επισήμανση. Τώρα, έρχονται, ενώ η Φόφη, η πρόεδρος, η γεννηματά, δίνει τη δική της μάχη και ευχόμαστε όλοι να βγει νικήτρια, έτσι, τη συνοδεύουν οι θερμότερες ευχές μας. Βεβαίως. Και προστίθενται στις, όπως είπες σωστά, τρεις υποψηφιότητες, άλλοι τρεις. Πού πάτε, ρε λεβέντες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ είναι ότι δεν έχει, ότι οι τρεις που ήταν μέχρι τώρα δεν σας κάλυπταν και εσείς έρχεστε να προσθέσετε τι, κάτι πιο σημαντικό, κάτι πιο ουσιαστικό. Το πρόβλημα ότι το κίνημα αλλαγής, όπως το μεταξελίξατε, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο το πρώην ΠΑΣΟΚ με το πρώην Κηδισό που είχε κάνει ο Γεωργάκης ο πρώην Πρωθυπουργός, το κόμμα του 48% που μεσουρανούσε στην Ελλάδα τη δεκαετία του 80 και του 90, και σήμερα ένα κόμμα του 6% σε μονοψήφιο αριθμό εκεί καθυλωμένο, φταίει το ότι δεν υπάρχουν ικανοί αρχηγοί. Δηλαδή αυτό πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Και να σου πω κάτι, δεν με αφορά εμένα, αφορά, το λέω ως πολίτης, έτσι, αφορά κυρίως αυτούς οι οποίοι θα πάνε να ψηφίσουν και αυτοί οι οποίοι το εμπιστεύονται. Δηλαδή τι νέο θα προσθέσει ο κύριος Γερουλάνος που δεν το είχε μέχρι τώρα, για παράδειγμα, ο κύριος Λοβέρδος, αναφέρομαι σε αυτούς οι οποίοι είχαν δηλώσει εξ αρχής ότι θα είναι υποψήφιες, δεν είναι. Ναι. Ή όπως το λένε ο κύριος Ανδρουλάκης. Τι θα προσθέσει ο κύριος Κεκέρογλου. Θυμήθηκε ο Κεκέρογλου τώρα ότι πρέπει να είναι υποψήφιος, να αυτοπροταθεί κτλ. Και ψάχνουν να βρουν υπογραφές. Ή δηλαδή πραγματικά όλα αυτά
Και είπα, είναι και μια ασέβεια, το λέω επίοικος ασέβεια, προς την πρόεδρο η οποία δίνει τη δική της μάχη. Εντάξει. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, 6 υποψήφοι. Ναι. Ο ένας θα νικήσει. Το ζήτημα είναι αυτός που θα νικήσει. Για να δούμε, θα ανεβάσει τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ ή κινήματος αλλαγής ή όπως αλλιώς το πούνε, γιατί μπορεί να έχουμε και αλλαγές ονομάτων. Ή μετά από ένα χρόνο από σήμερα, αν δεν έχουν γίνει εκλογές, θα έχουμε μεν νέο πρόεδρο, αλλά στον τόπο τα βιολιά. Ξέρεις το τραγούδι αυτό. Ξέρεις τους κάνουν στα πανηγύρια στους βιολτζίδες. Όταν θα διαχωρέψεις τον τόπο, τους κάνεις έτσι. Ναι. Λοιπόν, το ζήτημα είναι τα βιολιά να παίζουν και να ανεβαίνουμε. Να ανεβαίνουμε. Πώς λέει το άλλο το λαϊκό, είμαι ανεβασμένος. Μα όλα τα ξέρεις τελικά. Τίποτα δεν σου φεύγει. Πάμε λοιπόν. Καλή επιτυχία και στους 6. Και οι 6 ήταν υπέροχοι. Και οι 7 δεν είναι τίτλος της ταινίας. Και οι 7 ήταν υπέροχοι. Και οι 7, και οι 7 ήταν υπέροχοι. Εμείς υποκόμουμε έναν, αφού είναι 6. Και οι 6. Καλά, μην παίρνεις και όρκο ότι θα είναι 6 τελικά, γιατί μπορεί αύριο να δεις 7 υποψήφια. Όχι, δεν νομίζω, διότι ήδη τέθηκε θέμα παράτασης του χρόνου έτσι, για την συλλογή υπογραφών κτλ. Νομίζω διαδικαστικό το θέμα. Αν είχαμε χρόνο. Ναι. Λοιπόν, γιατί 7, γιατί τσιγκούνα. Μπορεί να τα και 17. Σωστά. Καλή, λοιπόν. Και οι 6 είσαστε υπέροχοι. Καλή επιτυχία. Ένα θα κερδίσει όμως, αλλά για να δούμε τι θα γίνει με αυτό το ΠΑΣΟΚ της συμφοράς. Πάμε. Λοιπόν, και αν για το πρώτο θέμα εκφράστηκες έτσι, για αυτό που ακολουθεί, τώρα να δεις τι έχουμε να πούμε. Το ήμουνα νιός και γέρασα, εδώ ταιριάζει γάντι. Δεν είναι δυνατόν τα τελευταία 15 χρόνια να μιλάμε όλοι για ένα τρένο που θα σφυρίξει στην Ήπειρο. Σφύριξε στην Ήπειρο, περνάει δεν περνάει και ακόμη να γίνεται λόγος ότι μέσα στο 22 θα ξεκινήσουν οι μελέτες για τη σιδηροδρομική Εγνατία. Δεν έχει γίνει ακόμη. Το βόρειο κομμάτι του Ε65, η σύνδεση δηλαδή του Ε65 με την Εγνατία. Και εμείς θα βάλουμε τα σχέδια για τη σιδηροδρομική Εγνατία που θα περνάει από τα ίδια σημεία. Λοιπόν, έχεις χάσει επεισόδια. Σωστό. Έχεις χάσει επεισόδια. Σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ, ήδη ενός των ημερών βγαίνει στον αέρα, προκυρήσεται διαγωνισμός για να προληφθούν σταθμάρχες. Ξέρεις ποιοι σταθμάρχες, έτσι. Ναι, βέβαια. Το σημειάκι, ναι. Άλλωστε, εσείς στην περιοχή σου έχετε. Έχουμε. Στο... Λιανοκλάδι εμείς. Λιανοκλάδι, έτσι. Λοιπόν. Εντός των ημερών θα γίνει διαγωνισμός για να προληφθούν σταθμάρχες, να προληφθούν μηχανοδηγοί και τι άλλο. Δεν ξέρω. Και σερβιτόροι. Και ελεκτές. Αστειεύομαι προφανώς, γιατί κάποιοι άνεργοι της περιοχής, ακούγοντας, μπορεί να αναπτυχθούν οι ελπίδες τους και να ψάχνουν να βρουν τέτοιο διαγωνισμό. Είμαστε για γέλια και για κλάματα. Να γελάμε με την κατάδεια ορισμένων πολιτικών, αλλά και να κλαίμε και με την κατάδεια τη δική μας. Γιατί αυτούς τους πολιτικούς κάποιοι τους εκλέγουν. Από εκεί και μετά ο καθένας αναλαμβάνει την ευθύνη του. Τι έγινε λοιπόν? Έγινε ο ανασχηματισμός, ορίστηκε νέος υπουργός υποδομών ο κύριος Καραγιάννης, ναι, για να βοηθάει τον Καραμαλή, τον πρωθυπουργό, τον κανονικό, έτσι, στο τόσο... έχει πολλή δουλειά ο άνθρωπος. Στις αποφάσεις εκείνες, ναι. Εγώ κάθε φορά που τον έχω δει ήταν μουσκεμα στον ιδρώτα. Μουσκεμα, έτρεχα. Και για θέματα ίσονος σημασίας, όπως είναι για παράδειγμα η σιδηροδρομική σύνταξη. Τι, σταμάτησε το εικόνα? Όχι, καθόλου. Το δικό μου κάτι κάνει. Λοιπόν, και για θέματα ίσονος προφανώς σημασίας, όπως θεωρεί αυτό στη σιδηροδρομική σύνδεση της Ιγουμενίτσας με την Καλαμπάκα, τη λεγόμενη, όπως την είπες και εσύ, σιδηροδρομική Εγνατία, αυτό το σίριαλ τι δεκάδων, εκατοντάδων επεισοδίων, το έχω ακούμε τώρα χρόνια τώρα, ήσουν 9 και ήμουν 9, και γεράσαμε εδώ και σου λέω τα τελευταία 15 χρόνια είναι αυτό το. Σφυρίζει, λοιπόν, σφύριξε το τρένο. Έρχεται, δεν έρχεται. Έρχεται λοιπόν να αναβιώσει, ναι, αυτή τη φορά διαχειλαίων υφυπουργού Καραγιάννη, ναι, τον οποίο. Τι έγινε? Τι, όχι. Συνέχισε. Ναι. Τον οποίο επισκέφθηκε ο βουλευτής της Πρωτείας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γιολιάκας, για να μιλήσει μαζί του για το τρένο που θα έρθει στην Ιγουμενίτσα. Εδώ είναι, παίρνεις φόρα και πηδάς στη θάλασσα
Το θέμα είναι άμα ξέρεις μπάνιο θα σωθείς. Να μην ξέρεις μπάνιο όμως. Ρε παιδιά, εδώ δεν έχουμε, τα είπες προηγουμένως, δεν έχουμε οδικούς ευρωπαϊκούς άξονες. Γίνεται χαμός. Γίνεται χαμός με τη σύνδεση Γιάννενα Κακαβιά. Πρέβεζα Ιόνια, τα είπαμε την άλλη φορά. Καρκινοβατή 15 χρόνια αυτή η περίφημη σύνδεση Μαυρομάτι, Σαγιάδα, Ιγουμενίτσα, λιμάνι Ιγουμενίτσα σε Εγνατία. Και πάει ο βουλευτής στον υφυπουργό και του λέει, και τι του λέει, δηλαδή μας δουλεύει ψηλό γαζί, να τρελαθούμε. Εντός του 22, δεν λέει τουλάχιστον το Φλεβάρι του 22, να ξέραμε ρε Λεβέντη, γιατί μέχρι τέλος του 22 μπορεί να έχουμε εκλογές. Εσύ μπορεί να μην ξαναβγείς βουλευτής. Μπορεί να έχουμε ένα σχηματισμό και να μην είσαι υφυπουργός. Εντός του 22, γενικός και ορίστος, θα αρχίσει τι, η εκπόνηση μελετών. Μιλάμε για ξεφτύλα. Μας κοροϊδεύουν, μας φτύνουν στα μούτρα και εμείς το δεχόμαστε, σκουπιζόμαστε. Νομίζουμε ότι ψυχαλίζει. Καλά να πάθουμε. Πόσες φορές και πόσοι υπουργοί έχουν πει για μελέτες. Επί Πασόκ, άπειρες. Επί ΣΥΡΙΖΑ, δεν θυμάσαι, το Σπίρτζι. Έρχεται το τρένο. Λοιπόν, το τραγούδι λέει «Το πλοίο θα σαλπάρει, για τη μάνια ξένα». Ναι. Εμείς το παραφράζουμε και αυτό, είμαστε τώρα επί των ασμάτων σήμερα και λέμε το τρένο θα σφυρίξει για λιμάνι γνωστό της Ιγουμενίτσας. Πότε, πότε, του Αγίου Ονουφρίου. Μεγάλη, μην πω τίποτα άλλο, μεγάλη χάρη. Λοιπόν, και πάμε εν συντομία για την πανηπυρωτική έκθεση που ξεκινά αύριο στα Γιάννενα. Αύριο 6 ώρα γίνεται τα εγγένεια. Είναι μια σημαντική έκθεση, θέλω να πω, για τους επιχειρηματίες όλης της περιοχής της Ηπείρου. Γίνεται στο πανηπυρωτικό στάδιο, την εγγενιάζει 6 ώρα ο κύριος Στήλιος, ο δικός σας βουλευτής και υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Γίνεται στη συνεργασία της περιφέρειας με το Επιμελητήριο Ιωαννίνων και τους Δήμους Δωδώνης και Ζήτσας. Αύριο 6 ώρα τα εγγένεια, στο πανηπυρωτικό στάδιο, όπως είπα, θα είναι ανοιχτή μέχρι την Τετάρτη. Το ωράριο μπορεί να το δουν οι ενδιαφερόμενοι, να μην πούμε τώρα έτσι, είναι και πρωί και κάποιες ημέρες είναι πρωί και κάποιες απόγευμα. Για πάρα πολλούς επιχειρηματίες είναι σημαντική διότι έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε αυτήν και να προβάλλουν τις επιχειρήσεις τους και τα προϊόντα τους και τα όποια εκθέματά τους. Λοιπόν, αυτά. Καλή σας νύχτα, καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης.